extend the right body. Είναι μέσα σε αυτά τα δεδομένα που οι αγωνιζόμενοι λαοί και οι προοδευτικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο καλούμαστε να συνεχίσουμε και να γίνουμε τον αγώνα μας με στόχο την άμεση άψηση της απομόνωσης της Γάζας, το άνοιγμα των συνόρων, την άμεση για την οικοδόμηση των κατεστραμμένων υποδομών από τους Ισραηλινούς. Να συνεχίσουμε να απαιτούμε την άμεση κατεδάφιση του ρατσιστικού τύπου και την ίδια στιγμή την άμεση απελευθέρωση των χιλιάδων Παλαιστινίων πολιτικών κατεστραμμένων. Παράλληλα, επιβάλλεται όσο ποτέ προηγουμένως να παρέμβει η διεθνή κοινότητα για να επιληθεί το πρόβλημα που υφίσταται εδώ και δεκαετίες. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι διεθνείς οργανισμοί θα πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες προς την κυβέρνηση του Ισραήλ, ώστε να αρθεί η κατάφορη αδικία κατά των Παλαιστινίων, να εφαρμοστούν όλα τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών για το Παλαιστινιακό και να βρεθεί λύση που να δικαιώνει τους πολύχρονους αγώνες του Παλαιστινιακού λαού. Λύση η οποία θα δίνει τέλος στον ελληνισμό και στην προσυντοποίηση και η οποία θα επιτρέψει επιτέλους τη δημιουργία ανεξάρτητου και βιώσιμου Παλαιστινιακού κράτους δίπλα από το Ισραήλ με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Στα πλαίσια της διεθνιστικής αλληλεγγύης και πολιτικής μας στο Σαχέλ, θα συνεχίσουμε σε όλες τις διεθνείς επαφές μας να στηρίξουμε τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού. Να ασκούμε τις ανάλογες πιέσεις προς κυβερνήσεις, πολιτικά κόμματα, διεθνείς οργανισμούς και βεβαίως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα αναδεικνύουμε το θέμα στη σωστή και πλήρη διάσταση, γιατί είναι πεποίθησή μας πως μεθοδεύσεις που στοχεύουν στην υποταγή των λαών και την τρομοκράτηση του αγώνα τους είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. Με αυτή την ευκαιρία επαναλαμβάνουμε ότι το ΑΓΕΤ αλλά και ολόκληρος ο κυπριακός λαός μαζί με όλες τις προοδευτικές, κυβερνητικές, αντιυπεριαλιστικές φωνές ανά τον κόσμο θα συνεχίσουμε να είμαστε αλληλέγγυοι με τον μαρτυρικό Παλαιστινιακό λαό. Θα συνεχίσουμε να είμαστε δύναμη αγώνα υπέρ του δικαίου και της ειρήνης για όλους τους λαούς της γης. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε έτσι ώστε στον κόσμο να πιτανεύσει σύντομα η δημοκρατία, η ελευθερία, η ειρήνη και η συναντήτωση όλων των λαών του κόσμου. Να αναπνεύσουμε επιτέλους τόσο στην Παλαιστίνη όσο και στην Κύπρο τον αέρα της ειρήνης και της ελευθερίας. Σας ευχαριστώ. Cyprus is a country that its people, both Greek Cypriots and Turkish Cypriots, have suffered and become refugees in their own country for over 35 years now. It is for this reason that tonight we express our strong commitment to continue our support and solidarity to the Palestinian people and to their cause until an acceptable solution to the Palestinian situation. Θα ακολουθήσει πρόγραμμα παραδοσιακών χωρών της Παλαιστίνης από το συλλόγημα νεολαία του Μαρτυρίου. Traditional dances of Palestine, my group of Palestine youth will follow.